Έχω γράψει το τελευταίο καιρό 2-3 βιβλία. Το ένα θα αφορά απευθύνεται σε εκπαιδευτικού πώ μπορούν να δημιουργήσουν ιστορίε χρησιμοποιώντα την τεχνολογία. Και το άλλο αφορά παιδιά. Παιδιά από 4 έως 8 χρονών. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι το γλυκό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά με έναν τρόπο που θα σα δείξω σε λίγη ώρα. Τα βιβλία αυτά ονομάζονται κάθε γράμμα μια ιστορία. Βέβαια, τα παιδιά που βγάλαν τα βιβλία αυτά, γιατί όλα αυτά είναι ιδέες παιδιών, δημιουργίες παιδιών, προτίμησαν να ονομάζουν τα βιβλία κάθε γράμμα μια ιστορία με ξεχωριστή αξία. Έτσι τον αρχικό τίτλο, το κόψαμε για λόγους γραφειοκρατικούς κλπ. Τα βιβλία αυτά έχουν τις ιστορίες των γραμμάτων. Την ιστορία του Α, την ιστορία του Β, την ιστορία του Α μάλλον να πω, την ιστορία του Β να πω, γιατί πια τα γράμματα είναι με φωνήματα τουλάχιστον στις μικρές τάξεις. Αυτό το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί γονείς να μαθαίνουν Α, Β, Γ, Δ και μετά οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόβλημα. Τα παιδιά μέσα